Τον κύριο Νίκο Φίλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Λοιπόν, βγήκαν σήμερα τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια. Έχει αρχίσει να βιάζει η κλεψίδρα για τις εκλογές. Και το ερώτημα είναι τέσσερις εβδομάδες, έτσι. Ο Πρωθυπουργός και όλοι σας λέτε ότι το παιχνίδι γυρίζει. Καταλαβαίνω ότι ένας στρατιώτης δεν πάει στη Μαγιά να πεθάνει. Ωστόσο, αν δεν μπορέσατε να πείσετε και τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα στρώματα εδώ και 8-9 μήνες που βγήκαμε από το μνημόνιο, πώς θα το κάνετε σε τέσσερις εβδομάδες, κύριε Φίλη? Ο χρόνος είναι πυκνός. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν ένα μήνυμα που το πήραμε ως κυβέρνηση και ως κόμμα κυβερνητικό. Ένα μήνυμα και επιβεβαίωση ορισμένων πολιτικών που ακολουθήσαμε υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και ένα μήνυμα να διορθώσουμε στοιχεία της πολιτικής μας που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας με την έννοια της ανάπτυξης. Δηλαδή, να υπερασπιστούμε το έργο μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο όμως σήμερα είναι να δώσουμε μια προοπτική, μια ελπίδα με μια ανάπτυξη η οποία να έχει τα εξής στοιχεία. Πρώτον, να είναι μια ανάπτυξη που να έχει στο επίκεντρό της την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που να είναι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Η αξιοπρέπεια στην εργασία σημαίνει καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις. Ήδη προχθές ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι ο βασικός μισθός, που ήδη αυξήθηκε κατά 10% αμέσως μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, θα έχει άλλες δύο αυξήσεις, το 20% και το 21% από 7,5%. Η αξιοπρεπής θέσης εργασίας σημαίνει επίσης διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών, να μην δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, να μην δουλεύουν 12 ώρες την ημέρα, να μην δουλεύουν χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τα ακούμε αυτά και πρέπει να τα επισημαίνουμε στον κόσμο. Η αξιοπρεπής θέσης εργασίας σημαίνει επίσης ότι θα έχει τη δυνατότητα η οικονομία μας να παράγει θέσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, δηλαδή θέσεις καινοτομίας, να μην είναι απλώς μια μονοκαλλιέργεια τουριστική. Καλός είναι ο τουρισμός, βοήθησε και βοηθάει, αλλά πρέπει να βγούμε σιγά σιγά σε μια προοπτική η χώρα μας να αξιοποιήσει ένα σχολάζον επιστημονικό δυναμικό, ιδίως νεότερα παιδιά, να δώσει δυνατότητα επιστροφής παιδιών από την αναγκαστική που υπήρξε ξενιτιά, για να αξιοποιήσουμε το μεγάλο πλεονέκτημα αυτό, το συγκριτικό πλεονέκτημα της καινοτομίας που μπορεί να έχει η χώρα μας. Επίσης, το δεύτερο στοιχείο αυτής της ανάπτυξης που αναφερόμαστε είναι το στοιχείο το οικολογικό. Βλέπω ότι σε όλο τον πλανήτη ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση και ο φόβος και η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Εμείς τα μεγάλα προβλήματα που χρονίζουν στη χώρα μας, που τα σκουπίδια μπορούμε να μαζέψουμε, όπως βλέπετε, με ανακύκλωση. Στα μεγάλα προβλήματα αυτά, βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή χτύπησε την πόρτα της χώρας μας. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό συντελεστής για τις καταστροφές και την πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες που ζει η πατρίδα μας. Η κλιματική αλλαγή είναι ένας συντελεστής επιβαρυντικός. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν μέτρα. Και το σημαντικότερο μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι πρέπει μέχρι το 2030 να μειωθεί η παραγωγή ενέργειας από τον άνθρακα και να έχουμε παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 32%, και επίσης να μειωθεί, να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας σε άλλο ένα τέτοιο μεγάλο επίπεδο. Το τονίζω αυτό γιατί σήμερα διάβαζα σε εφημερίδες μία μελέτη διεθνούς παρατηρητηρίου ότι τη χρονιά που πέρασε επιδεινώθηκε η κατάσταση σε σχέση με την εκπομπή ρήπων από τις ενεργειακές βιομηχανίες. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για την ανάπτυξη να έχει το στοιχείο του κοινωνικού συμβολαίου, αλλά του πράσινου κοινωνικού συμβολαίου. Τώρα λέτε για κοινωνικό συμβολαίο. Σημείωσα ότι στην αρχή της κουβέντας μας είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τα μηνύματα των εκλογών και για ομάδες τις οποίες άφησε πίσω ή τέλος πάντων κάπως άργησε να τις βοηθήσει, όπως τη μεσαία τάξη, αλλά και για πολιτικές που άσκησε. Και αν δούμε τα στοιχεία, τα ποιοτικά στοιχεία της ψήφου, βλέπουμε ότι ακόμη και ομάδες οι οποίες βοηθήθηκαν, δηλαδή ομάδες, είτε μιλάμε για τους ανέργους, είτε για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα που παίρνουν τα επιδόματα, τα οποία όντως τα βρήκατε κάτω από ένα δις ως κυβέρνηση και τα πήγατε 3 δις, λέτε, και υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Γιατί αυτοί δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε. Ή έκατσαν σπίτι τους ή επέλεξαν Νέα Δημοκρατία? Η απάντηση δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές οι απαντήσεις. Είναι πολλοί οι λόγοι που ένας πολίτης δεν πηγαίνει να ψηφίσει.
Αλλά έχει σημασία ότι δεν επιλέξει να αφήσει κάτι άλλο αυτός ο πολίτης. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια μεγάλη ελπίδα ότι στην ερχόμενη μάχη των εκλογών, που είναι κρίσιμη μάχη για τη διακυβέρνηση της χώρας, για τη ζωή του πολίτη, δεν είναι μια μάχη κάπου μακριά. Είναι εδώ αυτή η μάχη, στη χώρα μας. Αυτός ο πολίτης που δεν πίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά να πάει να ψηφίσει, θα πάει να ψηφίσει και θα επικροτήσει μια προοπτική ελπίδας που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να πω κάτι. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα μεσαία στρώματα. Πράγματι, τα μεσαία στρώματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό στριμώθηκαν και καταστράφηκαν πολύ από τους μεσαίους με τα μνημόνια των προκατόχων μας, πιέστηκαν και από εμάς, είναι σαφές αυτό το πράγμα, ζητούν τώρα, όταν βγαίνουμε από τους καταναγκασμούς τους μεγάλους των μνημονίων, ζητούν τώρα να έχουν μια δυνατότητα μιας νέας αρχής, μιας νέας ζωής. Όπως και όλος ο λαός. Δεν θα ήθελα να πάω με καταμερισμούς κάθετους στην κοινωνία μέσα. Υπάρχει το θέμα του κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό κράτος αφορά φτωχούς, μεσαίους και πλούσιους, όλους. Το κοινωνικό κράτος είναι προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να ανασυστήσουμε και κάνουμε πολλά βήματα τη δημόσια υγεία, πολλά βήματα τη δημόσια εκπαίδευση. Το γνωρίζω και ως Υπουργός Παιδείας ότι δώσαμε μετά από πολλά χρόνια έμπρακτα απάντηση στο να αρχίσουν τα σχολεία στην ώρα τους. Με τα βιβλία και τα βιβλία. Και επίσης και το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Και στους τρεις αυτούς πυλώνες έχουμε να κάνουμε πράγματα. Και όταν μιλάμε για ανάγκη διορισμών στο δημόσιο, δεν το εννοούμε με την έννοια της εξυπηρέτησης ανθρώπων που θέλουν να βρουν δουλειά. Εντάξει, αυτό ισχύει, αλλά δευτερευόντως. Το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να ανασυγκροτήσουμε ένα νέο ισχυρό κοινωνικό κράτος που να απαντά στις ανάγκες των πολιτών, να αλλάζει την καθημερινότητά του. Να μπορεί να πηγαίνει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα τόμη, στη γειτονιά του. Και να μην τρέχει δεξιά και αριστερά, αδιάγνωστος. Να μπορεί να πηγαίνει στο νοσοκομείο, είτε είναι ασφαλισμένος είτε είναι ανασφάλιστος, να έχει την ανάλογη ιατρική φροντίδα. Να μπορεί το παιδί του να πηγαίνει από τα τέσσερα σε ένα δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, δημόσιο νηπιαγωγείο, ξεκινήσαμε ήδη από πέρσι, και να μπορεί να συνεχίσει σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, χωρίς να ξυλώνεται η οικογένεια σε φροντιστήρια και άλλες τέτοιες επιβαρυντικές για το εισόδημα, το λαϊκό λειτουργίες. Πάντως, αυτό που λέγατε ότι κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού, ακόμη πράξη δεν το έχετε κάνει. Έτσι, δεν έχετε καταφέρει τέλος πάντων, παρότι τα βάουτσερ έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Έχουμε πρώτα απ' όλα καλύψει περίπου 160.000 παιδιά για τα νήπια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ είχαμε ξεκινήσει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις τα 64.000. Είναι μεγάλη η κάλυψη. Δεύτερον, σε μεγάλο βαθμό η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων έχει προχωρήσει. Υπάρχουν και προβλήματα όμως. Όμως προχωρήσαμε, κάναμε βήματα. Δεν γίνονται όλα αυτομάτως. Υπάρχει πρόβλεψη να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, που είναι μια μεταρρύθμιση στον χώρο της προσχολικής αγωγής, να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε κάτι. Όταν λέμε λοιπόν διορισμούς και λέμε 5.000 διορισμοί στην εκπαίδευση. Από φέτος ξεκινάμε 4.500 διορισμούς στην ειδική αγωγή. Ναι. Όταν πήγα στο Υπουργείο Παιδείας ήταν ένας παραμελημένος, διαλυμένος κλάδος η ειδική αγωγή. Ήταν παιδιά χωρίς δικαιώματα και οι γονείς ήταν σε μια κατάσταση απελπισίας. Βάλαμε μια τάξη. Το ξέρουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν τα παιδιά τους. Και άλλα μπορούν να γίνουν. Και σε ένα τομέα όπως την ειδική αγωγή, τόσο ευαίσθητο όπως ξέρετε κοινωνικά, ξεκινάμε από εκεί τις προλήψεις, τους μόνιμους διορισμούς στο δημόσιο. Από την ειδική αγωγή 4.500 από φέτος προλήψεις. 15.000 συνολικά και τα υπόλοιπα δύο χρόνια. 10.000 νοσοκομιακό προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές κλπ. Και 10.000 περίπου ερευνητές, για να μπορούν τα παιδιά που έχουν προχωρήσει τις σπουδές τους και να αξιοποιηθούν και στην ελληνική οικονομία, καινοτομία και άλλα πράγματα που ανέφερα νωρίτερα. Γιατί τα λέω αυτά? Αυτά για να γίνουν θέλουν οπωσδήποτε, είναι μίνιμουμ αυτό, να υπάρχει ο κανόνας ένα προς ένα. Ένας αποχωρεί, ένας προσλαμβάνεται οπωσδήποτε στο δημόσιο. Η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να ζητηθεί από κανέναν, αντιθέτως εμείς έχουμε κατοχυρώσει στη συμφωνία μας με τους δανειστές το ένα προς ένα, λέει ένα προς πέντε, δηλαδή προλαμβάνουμε έναν για πέντε απομακρύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσλάβει πάνω από 2.000 ανθρώπους το χρόνο στο δημόσιο. Και αυτό σημαίνει ότι μεγάλοι τομείς, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, αλλά και ανάγκες στους Δήμους για την καθημερινότητα του πολίτη, δεν μπορούν να καλυφθούν. Άρα, τι θα γίνει, θα εκχωρηθούν στον ιδιωτικό τομέα. Άρα,
Όποιος έχει θα γιατροπορεύεται, όποιος έχει θα μπορεί να έχει μια στοιχειώδη καθαριότητα στη γειτονιά του, όποιος έχει θα μπορεί να πηγαίνει τα παιδιά του σε ιδιωτική εκπαίδευση. Το θέλουμε αυτό? Είναι κρίσιμο ερώτημα. Mm-hmm. Δεν είναι ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό το ερώτημα. Και να πω κάτι. Άκουγα σήμερα τις δηλώσεις του Προέδρου Μακρόν. Ο Μακρόν έχει αποκληθεί ως ο πρόεδρος των πλουσίων στη Γαλλία. Ναι, όντως. Δεν είναι κανένα σιριζαϊκή, έτσι, κανένα σιριζαϊκό πρότυπο, έτσι να ζηνούμαστε. Και αισθάνθηκε την ανάγκη σήμερα να μιλήσει για την απληστία του καπιταλισμού. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μετά την πρωτιά της Λεπέν, βέβαια, φαντάζομαι είναι το λιγότερο που μπορεί να πει. Ναι, αλλά όμως σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται πολιτικά ότι πρέπει να μιλήσει στην καρδιά του προβλήματος και όχι γύρω-γύρω. Διότι το πρόβλημα πράγματι είναι μια επιθετική σήμερα μορφή του καπιταλισμού, ο νεοφιλελευθερισμός, όπως λέγεται, ο οποίος αμφισβητεί κοινωνικά δικαιώματα, γκρεμίζει κοινωνικές κατακτήσεις, αμφισβητεί και δημοκρατικές αξίες, διότι κάνει κολλιά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, αυτό είναι το υβρίδιο της Νέας Δημοκρατίας, κάνει κολλιά και με ακροδεξιές απόψεις, ρατσιστικές απόψεις, δυνάμεις οι οποίες αμφισβητούν δηλαδή την ανοχή, τη δημοκρατία στην κοινωνία. Άρα όταν ο Μακρόν τα λέει αυτά, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υποχρέωση να δώσει μια διάσταση συνολικότερη στο πρόγραμμά του, που δεν είναι απλώς τίτλοι, είναι μια αντίληψη για μια κοινωνία δικαιότερη, για λιγότερους κοινωνικούς, κοινωνικές ανισότητες, μια κοινωνία όπου η δημοκρατία παντού, στην καθημερινότητα, στους θεσμούς, παντού θα μπορεί να προχωρεί και θα δίνει τη δυνατότητα μια συμμετοχή του πολίτη στην λειτουργία του πολιτεύματος και της πολιτικής και όχι μια ιστορία απομάκρυνση του πολίτη από την πολιτική. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως σύγχρονη αριστερά, με τις συμμαχίες του, αυτό σημαίνει σύγχρονη αριστερά, όχι μόνος του, με τις συμμαχίες του, την προοδευτική συμμαχία, διεκδικεί σήμερα την ψήφο των πολιτών και με μια προοπτική. Όχι μόνο σήμερα, αύριο, έχουμε τέτοια, όπως βλέπετε, στόχους, αλλά μια προοπτική. Μια προοπτική συνολικής αλλαγής της κοινωνίας. Από τη στιγμή που τώρα βλέπω ότι ρίχνεται το βάρος στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό να το εκλάβω και ως έτσι μια διαπίστωση ότι η αρνητική διαφήμιση σε σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είδαμε στην προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, πολλά στελέχη, συντρόφου σας, να λένε να 7 μέρες θα σας βάλει να δουλεύετε, να που θέλει να κάνει τόνα, να που θέλει να κάνει τ' άλλο. Αντιληφθήκατε ότι αυτή η στρατηγική τέλος πάντων δεν φοβίζει τον κόσμο, δεν τσιμπάει ο κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε να κερδίσουμε το φόβο της δεξιάς, αλλά με την ελπίδα της αριστεράς. Βεβαίως και υπάρχει φόβος δεξιάς. Ο κόσμος έχει εμπειρία, έχει ιστορία, δεν ξεχνά. Είναι σαφές. Αλλά όμως η δύναμη δικιά μας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πάντως. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπήρχε μεγάλο ποσοστό αποχής. Και από αυτοί που συμμετείχαν και αυτοί που ψήφισαν μπορούν να επανατοποθετηθούν. Δεν είναι ένα χαμένο παιχνίδι, όπως θέλει να πει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, έχουμε να πούμε χειροπιαστά πράγματα που είναι στοιχεία μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας, όχι χθες, για το μέλλον. Ένα παράδειγμα. Είχαμε αδήλωτη εργασία. Ξέρετε πόσες τι ποσό αδήλωτης εργασίας έπιασε με τους ελέγχους που έκανε το Σώμα Ελεγκτών. Λοιπόν, 5 εκατομμύρια ώρες μέσα σε ένα χρόνο. Αυτά είναι χρήματα που πήγανε οι άνθρωποι που δουλέψαν. Έχουμε τώρα το νέο σύστημα με τα εργασιακά, με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές. Η μία αρχή είναι η επεκτασιμότητα των συμβάσεων και η άλλη είναι για την ευνοϊκότερη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δικαιώματα κατοχυρωμένα για τον πολίτη. Ότι δεν αφήνουμε τον πολίτη, τον εργαζόμενο, δεν τον αφήνουμε στην διακριτική ευχέρεια, στην καλοσύνη κάποιο εργοδότη. Και ο εργοδότης επίσης έχει καθαρό το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να επιχειρήσει και να κερδίσει, άμα θέλει, αλλά σε ένα, επαναλαμβάνω, στοιχείο μιας κοινωνικής συνολικότερης πορείας. Τώρα, κύριε Φίλη, βλέπουμε ότι με το που ξεκίνησαν οι εξαγγελίες περί ελαφρύνσεων και να νομοθετεί η κυβέρνηση και τις ελαφρύνσεις πριν τις ευρωεκλογές και μετά το αφορολόγητο κλπ, άρχισαν διάφορα καμπανάκια από τις Βρυξέλλες. Η αίσθηση ή ο φόβος που έχουν πολλοί ότι τέλος πάντων οι Βρυξέλλες ή διάφοροι Ευρωπαίοι εταίροι μας περιμένουν στη γωνία να ολοκληρωθεί ο εκλογικός κύκλος για να μην τους πει κανείς ότι παρεμβαίνουν στα εσωτερικά και μετά θα θέλουν να θέσουν κάποια πράγματα στο τραπέζι, τι συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές άνοιξαν την όρεξη σε γεράκια στην Ευρώπη. Υπήρχε μια συντηρητική μετατόπιση
Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς, πολύ συντηρητική μετατόπιση σε ορισμένες χώρες, όπου κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν διαβίου τη λιτότητα και την ανεργία. Η Ελλάδα έχει την δική της ιστορία, την ιστορία της κρίσης και δεν μπορεί να πληρώνει συνεχώς αυτές τις πολιτικές. Mm-hmm. Καταστρέφουν την κοινωνία αυτές οι πολιτικές. Οι εκλογές προφανώς και είναι μια ευκαιρία για δυνάμεις εντός και εκτός της χώρας να στριμώξουν τον κόσμο με διλήμματα και να του αποσπάσουν μια ψήφο η οποία θα είναι τελικά ψήφος που δεν θα αξιοποιήσει τις θυσίες mm-hmm. του ελληνικού λαού. Γιατί 10 χρόνια ναι. βγήκαμε με ένα από τα μνημόνια και ήταν πολύ σοβαρή η πολιτική της κυβέρνησής μας, αλλά με θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό είναι λογικό σήμερα να ζητάνε ένα των θυσιών να πάρουν κάτι. Λοιπόν, φοβούμαι ότι αν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ναι. δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία βγει ως κυβέρνηση, όπως εμφανίζεται με τα αποτέλεσματα των ευρωεκλογών, θα είμαστε μπροστά σε ένα κίνδυνο. Όσα κερδίσαμε να χαθούν. Και όταν λέω όσα, δεν εννοώ μόνο τα δικαιώματα που είναι πολύ σημαντικό, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά αν εννοεί τα 5 δισεκατομμύρια μέτρα η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να λέει από πού θα τα πάρει αυτά, ναι. τότε υπάρχει κίνδυνος να πιστέψουμε και στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Διότι ξέρετε κάτι, αυτοί που σήμερα εμφανίζονται ως ισοτήρες είναι αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Mm-hmm. Το know-how της χρεοκοπίας το γνωρίζουν πολύ καλά. Και φοβούμαι ότι μέσα στην απληστία του καπιταλισμού αλλά και των εκπροσώπων του στη χώρα μας, στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, ο Μακρόν τα είπε αυτά, απλώς εγώ τα επαναλαμβάνω, μέσα σε αυτή τη γενικότερη απληστία θα έχουμε μεγάλα ωφέλη, μπόνους για τους πλουσίους και συνεχή περιστολή mm-hmm. των δικαιωμάτων των πολιτών. Κύριε Φίλη, ήθιστε στις εκλογικές αναμετρήσεις όλα τα κόμματα εξουσίας τουλάχιστον, να λένε δεν περισσεύει κανείς. Και διαβάζοντας την ανακοίνωση του Πράτου, αναρωτιέμαι, δεν υπήρχαν 10 θέσεις στα ψηφοδέλτια για υποψηφίους προερχόμενους από τη συλλογικότητα που έχει ιδρύσει ο κύριος Κοντζιάς? Βεβαίως και υπήρχαν και 10 και 20, δεν συζητάμε αυτό. Άλλο συζητούμε. Τι? Ο κύριος Κοντζιάς δεν θέλει να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει, λέτε. Όχι, δεν θέλει, το δήλωσε, δεν το λέω εγώ. Mm-hmm. Αυτό κατά μου είναι το πρώτο θέμα, διότι το Πράτο υπάρχει ως συλλογικότητα στο βαθμό που υπάρχει και το σέβομαι, αλλά η κεντρική μορφή αυτής της συλλογικότητας είναι ο Νίκος ο Κοντζιάς. Και εγώ θα ήθελα να είναι υποψήφιος ο Κοντζιάς, mm-hmm. γιατί ο Κοντζιάς έχει μια θετική προσφορά σε αυτή την υπόθεση της αριστερής διακυβέρνησης και είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Και θα ήθελα αυτός ο άνθρωπος που βοήθησε σε μια γενικότερη αναμόχλευση του πολιτικού συστήματος, αλλά και σε μια γενικότερη ανασυγκρότηση του διεθνούς κύρους της χώρας, να είναι υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν άλλα στελέχη ήθελαν, είναι θέμα τοπικό. Mm-hmm. Δεν πάει να επιβάλλει κανείς τους υποψηφίους και νομίζω ότι αρκετοί από τους προτινόμενους, δεν ξέρω αν ήθελαν, ήταν μια πρόταση του Νίκου του Κοντζιά, κάποιοι από αυτούς. Μάλιστα. Αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο είναι mm-hmm. ο Κοντζιάς. Δεν θέλει να είναι. Σεβαστό. Εγώ αναγνωρίζω την προσφορά του και πιστεύω. Δεν θέλω να είμαι απορριπτικός αλίμονο και ούτε εκ των υστέρων να λέω διάφορα πράγματα. Πιστεύω ότι θα είμαστε συνοδοιπόροι και στο μέλλον. Mm-hmm. Και κλείνοντας, η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε με νοπές ακόμη τις εντυπώσεις από την ιστορία των μετατάξεων, με το να τσακώνονται τα κόμματα στη Βουλή όσα είχαν μείνει για το εάν ελαφραίνουν ή βαραίνουν οι ποινές για ιδεχθεί εγκλήματα κτλ. Και αναρωτιέμαι, και επίσης ξεκίνησε και με μια επίθεση από τον κύριο Πολάκη προς την κυρία Αρβελέρ, ενώ είχαμε δει τι ακριβώς σημαίνει με την προηγούμενη φορά, όταν ο κύριος Πολάκης είχε επιτεθεί στον κύριο Κυμπουρόπουλο. Είναι αυτές προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος από ένα κόμμα με χαρακτηριστικά εξουσία και ανακλαστικά? Ξέρετε, για να μιλήσω ευθέως, mm. ξέρετε ότι έχω ασκήσει κριτική στον κύριο Πολάκη για ορισμένες δημόσιες δηλώσεις του. Mm-hmm. Εδώ είναι αλήθεια ότι δεν ήρξα το χειρόν αδίκον ο κύριος Πολάκης. Η κυρία Βέλερ είπε διάφορα πράγματα υποτιμητικά για τον κύριο Πολάκη. Από εκεί πέρα είναι η ψυχοσύνθεση του καθενός πώς απαντά. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ήρξα το χειρόν αδίκον ο κύριος Πολάκης. Και με όλο το σεβασμό, γνωρίζω τις πολιτικές απόψεις της κυρίας Αρβέλερ, και με όλο το σεβασμό, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να δίνουμε αφορμές τέτοιας προσωπικής αντιδικίας στο δημόσιο βίο. Με όλο το σεβασμό. Και εδώ κλείνω το θέμα αυτό. Στη Βουλή μέσα, πράγματι, το θέμα των κωδίκων, που είναι μια μεγάλη τομή θεσμική, δημοκρατική,
και που δεν είναι έργο μόνο της κυβέρνησής μας, είναι μια δουλειά δεκαετίας. Ναι. Με προσωπικότητες που πήραν μέρος στην Παρασκευαστική Επιτροπή, όπως ο αείμνηστος Ιωάννης Μανολεδάκης, μεγάλη προσωπικότητα του ποινικού δικαίου στη χώρα μας, όπως άλλοι άνθρωποι, όπως ο κ. Μαρκής, πρώην εισαγγελέας που είναι στέλεχος του ποταμιού, όπως ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο πρόεδρος των ποινικολόγων της Ελλάδος, ο Χριστόφορος Αργυρόπουλος. Λοιπόν, ήταν ένα έργο συλλογικό, το οποίο θα έπρεπε να περάσει από τη Βουλή, να μην το αφήσουμε έτσι. Και είδε ότι και ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος, όπως ξέρετε, δεν χαϊζόταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως είναι υπερβολικός στην κριτική του στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι πρέπει να ψηφιστούν οι κώδικες, σε αντίθεση με άλλα κόμματα. Και ορθώς ψηφίστηκαν οι κώδικες. Είναι ένα μεγάλο έργο. Θα το καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες στη ζωή τους. Τώρα. Για τις μετατάξεις. Για τις μετατάξεις. Είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, ήταν λάθος που γίνανε μετατάξεις μετά τις εκλογές. Και ήταν λάθος για το χρόνο, για το timing, διότι είναι νόμιμες οι μετατάξεις. Mm-hmm. Και μάλιστα σε συνεννόηση. Απλώς υπάρχει και το ηθικό, ξέρετε. Το λέω επειδή και πριν λίγο ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Τσίπρας. Λέω λοιπόν, σε συνεννόηση ο πρόεδρος της Βουλής με τον Πρωθυπουργό, ανέστειλαν τις μετατάξεις που γίνανε μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Παρότι υπήρχε διακομματική συμφωνία, τι είχε προτείνει ο κύριος Τραγάκης, πολλές από αυτές. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ οι υποφελούμενοι, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μας νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Πράγματι, μετά τις εκλογές να γίνουν μετατάξεις είναι ένα λάθος. Και ορθά το είπε ο πρόεδρος της Βουλής και ορθά μαζί με τον Πρωθυπουργό κάνανε πίσω. Ζήτησε συγγνώμη ο Πρωθυπουργός. Πολύ ορθά ζήτησε συγγνώμη. Αλλά όπως ξέρετε, εμείς και ο Πρωθυπουργός και το κόμμα μας δεν μένουμε στις λεκτικές διατυπώσεις. Δεν ζητάμε απλώς συγγνώμη. Διορθώνουμε την πολιτική μας προκειμένου να λαμβάνουμε το μήνυμα από το λαό. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή δύναμη στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε μέσα σε αυτές τις 4 εβδομάδες. Σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά κι εσείς. Έχετε πολλή δουλειά τώρα. Καλή συνέχεια στην Α Αθηνών. Κυρίες και